Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος χειριστής εξκαφέας στην περιοχή του Γάλλου στο Ρέθυμνο όταν καταπλακώθηκε από το μοιραίο, όπως αποδείχτηκε, μηχάνημα. Πάμε στην Έλλη Κοκάλη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς ακριβώς συνέβη το τραγικό αυτό συμβάν. Έλλη. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Περίπου στις 3 το μεσημέρι σήμανε συναγερμό στα σωστικά συνεργεία όταν ενημερώθηκαν για ατύχημα με εξκαφέα στην περιοχή του Γάλλου στο Ρέθυμνο. Είναι η φωτογραφία που παρακολουθούμε, να πούμε, Έλλη, όσο εσύ δίνεις το ρεπορτάζ. Είναι από το μοιραίο συμβάν, ναι. Ακριβώς. Πρόκειται για ένα εξκαφέα ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες, όπως όλα δείχνουν, σε αγροτική τοποθεσία, σε έναν ελαιόνα, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο χειριστής του μηχανήματος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, το μηχάνημα να ανετράπει και να τον παγιδεύει στα συντρίμια, καθώς όπως φαίνεται υπήρξε πτώση από μεγαλύτερο ύψος του μηχανήματος. Ο χειριστής καταπλακώθηκε από το βαρύ μηχάνημα και χρειάστηκε η επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής που είχαν σπεύσει στο σημείο με 2 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ μετά από αρκετή ώρα και κοπιώδη προσπάθεια, χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Γίνεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και για την ταυτοποίησή του. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για έναν αλλοδαπό περίπου 42 ετών. Μάλιστα. Έλλη, συνεχίζονται όμως και οι έρευνες για τον ψαρά, ο οποίος αγνοείται για τρίτη τώρα ημέρα, έτσι. Από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Δεν έχει τέλος η αγωνία για τον εντοπισμό του 45χρονου από τα πρετόρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος είναι πατέρας 4 παιδιών και η οικογένειά του ζει ώρες απίστευτης αγωνίας. Στις έρευνες συμμετέχουν σωστικά μέσα, φλωτά, από τις δυνάμεις του λιμενικού, από ανθρώπους ιδιώτες που συμμετέχουν με τα σκάφη τους, ενώ κατά περιόδους πετά πάνω από την περιοχή και ελικόπτερο για να συμβατράμει τις έρευνες. Βρίσκονται επί τόπου και κλιμάκια της πυροσβεστικής της ομάδας Ίκαρος με ντρόν που σαρώνουν όσο γίνεται την παραλιακή ζώνη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτή την αγωνιώδη αναζήτηση του 45χρονου. Έλλη Κοκάλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.